Θα σας μιλήσω και βιωματικά ως μητέρα δύο παιδιών, ότι για μένα αυτά τα παιδιά εδώ στο νοσοκομείο είναι μια αγκαλιά. Η μονάδα μας νοσηλεύει παιδιά που οι μητέρες τους θέλησαν να τα αφήσουν. Εργάζομαι στη μονάδα του νεονολογικού τμήματος και πιο ειδικά στη μονάδα των φιλοξενούμενων ρεφών. Είναι ένα κομμάτι του νοσοκομείου μας που όλοι το έχουμε αγκαλιάσει. Είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός κάθε μέρα. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά τα έχουμε στην αγκαλιά μας και νιώθουμε σαν να είναι παιδιά μας. Προσπαθούμε μετά τον έλεγχο που γίνεται να τα προωθούμε στο Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα για να δοθούν για υιοθεσία. Οι γυναίκες που έρχονται εδώ στο νοσοκομείο για να τεκνοποιήσουν, πολλές φορές τους δεν ξέρουν πώς μπορεί να είναι ο τοκετός, δεν ξέρουν πώς μπορεί να είναι ένα παιδί. Οι γυναίκες αυτές τυχαίνουν πολλές φορές να είναι στη χρήση ουσιών, άλλες φορές να έχουν μια ψυχική νόσο που εμείς καλούμαστε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και τα παιδιά να τα φροντίσουμε. Πολλές από τις γυναίκες, το περιβάλλον τους, το οικογενειακό, δεν είναι σε θέση να τις υποστηρίξει. Οπότε έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να μένουν τα παιδιά εδώ στα νοσοκομεία και εμείς θα κάνουμε μια μικρή έρευνα, να στέλνουμε αυτή την έρευνά μας την κοινωνική στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να μας δίνει την εντολή, αφού κάνει και αυτό τη δική του έρευνα, να πάει σε κάποια δομή, σε κάποιο κέντρο κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχουν ρίζες εκεί, θα πρέπει αυτό να το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν ρίζες για κάθε παιδί που μπορεί μεγαλώνοντας να θέλει να ψάξει να βρει και αυτός που το υιοθετήσει να μπορεί να βρει τις ρίζες του παιδιού, είτε για ιατρικούς λόγους είτε για κοινωνικούς λόγους. Εκεί γίνονται οι αιτήσεις, εκεί πηγαίνουν τα ζευγάρια και μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά. Είναι ένα φαινόμενο που διαχρονικά αλλάζει τρόπους, αλλά αυτό που παραμένει είναι το ότι μένουν παιδιά στα νοσοκομεία. Και έτσι μένουν και στο δικό μας, μένουν κάποια και στο δικό μας το νοσοκομείο. Η πολιτεία μας όμως παίρνει θέση και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, για να μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα στηρίζουμε και να τα πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η αποκατάστασή τους στα κέντρα φροντίδας, που εκεί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά τα παιδιά θα μπορούσα να πω ότι αλλάζοντας χέρια, αυτό που πραγματικά τους λείπει είναι η αγάπη. Την οποία αγάπη, εκτός ότι τη βρίσκουν από εμάς το προσωπικό, καλό είναι να υπάρχει από όλους μας και όλοι να σκεφτόμαστε τα παιδιά που κάποια στιγμή δεν έχουν τους γονείς τους, μείναν χωρίς τους γονείς τους και πηγαίνουν κάπου αλλού. Γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να αύριο να είναι παιδιά μας, μπορεί να είναι παιδιά των παιδιών μας.